Λοιπόν, η θέση η δικιά μου είναι ότι όλες οι ομάδες είναι εχμάλωτες μιας ομάδας που έκανε προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για κάτι τυπικό, το οποίο με αυτή τη λογική θα μπορεί να το κάνει κάθε ομάδα σε κάθε αγωνιστική. Είτε έχει ένα τραυματία, είτε δεν θέλει να γίνει ένας αγώνας για διάφορους λόγους, και έτσι να μην γίνεται μια αγωνιστική, να μην επικυρώνει την βαθμολογία ή οτιδήποτε. Και αυτό όλο είναι από ένα καπρίτσιο, χωρίς λόγο, για ένα αγώνα που κέρδισε. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες έπρεπε τώρα να έχουν φύγει διακοπές και μάλλον έχουν φύγει οι παίκτες. Και μου κάνει εντύπωση τι απόφαση μπορεί να βγει. Δηλαδή αν βγει μια απόφαση επανάληψης της αγωνιστικής, θα έρθουν οι παίκτες οι Αμερικάνοι από το εξωτερικό ή θα τους φέρουν για κάποιες ομάδες που δεν είναι στο play-off. Έτσι. Αυτό θα ήθελα να πω. Και ότι... Εσείς πιστεύετε ότι αυτή η επιτροπή που θα συνεδριάσει από αύριο και θα καταθέσει προτάσεις θα βρει λύση μέσα σε 5 μέρες ώστε να τις ψηφίσουν οι κερδίτες? Απλώς υπάρχει μια αγωνία κάποιων να υπάρξει μια επιτροπή που να κάνει προτάσεις. Εντάξει. Φυσικά και τα προβλήματα του ελληνικού μπάσκετ δεν μπορούν να λυθούν όχι σε 5 μέρες, πολύ περισσότερες. Και συμφωνώ και με σένα που το ανέφερες προηγουμένως. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχουν συζητήσεις και επιτροπές και όλα. Βέβαια, όλα αυτά χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν είναι τόσο απλά. Άρα, η διαδικασία της ΣΚΕΔ που αναφέρατε πριν είναι λανθασμένη εξ αρχής, ότι αυτό που λέει ο νόμος ότι πρέπει να είναι 3 ή 4, θα μην είναι. Μπορώ, δεν είμαι, ακούστε να δείτε. Δεν είμαι εγώ δικαστής, ούτε δικηγόρος. Εντάξει, εγώ είπα για μια τυπική διαδικασία που μπορεί να υπάρχει, θα μπορούσε οποιοδήποτε να κάνει προσφυγή σε κάθε αγωνιστική. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό είπα. Να βρίσκει μια αιτία, ο ένας πήγε στην τουαλέτα, ο άλλος δεν ξέρω τι, και κάνω προσφυγή. Και έτσι δεν πρέπει να γίνουν οι αγώνες ή δεν ξέρω τι, ή να ξαναγίνονται. Αυτό είναι το θέμα. Και δεν βλέπω καμία, μα καμία, δικαιολογία από την πλευρά αυτής της ομάδας που το έκανε. Ναι. Γιατί τον αγώνα τον κέρδισε. Ναι. Ξέρουν όλοι ότι δεν πρόκειται αυτό να αλλάξει εν όψει το play-off. Οπότε το μόνο που υπάρχει είναι ένα καπρίτσιο να έχουμε όλο το μπάσκετ δεμένο να μην μπορεί να παίξει. Για να πούμε ότι δεν παίζουν. Ότι διεκόπτει το πρωτάθλημα ή ότι δεν θα γίνεται, δεν θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να μην τελειώσει το πρωτάθλημα. Τίποτα άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Το που διαφωνείτε το έχουμε αντιληφθεί. Υπήρχε κάτι για το οποίο μετά από 6 ώρες συμφωνήσατε? Δεν εννοώ εσείς με τον Ολυμπιακό. Όλοι οι ομάδες, ναι, υπήρξαν 13 ομάδες που συμφώνησαν με την. Καταρχάς να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα και να τελειώσει κανονικά. Συγγνώμη, 13 ομάδες. Είπανε ναι, να τελειώσει κανονικά το πρωτάθλημα. Και αν τέθηκε θέμα ξένων διαιτητών? Δεν τέθηκε, όχι. Και για να είμαι ειλικρινής, ρώτησα εγώ τον Ολυμπιακό και μου είπε ότι δεν θέλει να πει κάτι στην παρούσα φάση. Ευχαριστούμε πολύ.